Φίλε Πρωθυπουργέ, αγαπητέ μου Κυριάκο, είναι πραγματικά με ιδιαίτερη χαρά που σε καλωσορίζω στην 8η τριμερή συνάντηση μεταξύ της Κύπρου, της Ελλάδος και της Αιγύπτου, μιας σημαντικής και αρκούντος επίκαιρης συνόδου εν ώψη των όσων τεκταίνονται στη γειτονιά μας. Θέλω για πολλωστή φορά να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για την άψογη και άριστη συνεργασία και τη στήριξη που έχουμε τόσο στα διεθνή φόρα αλλά ιδιαίτερα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όταν και εφόσον συνέρχεται και ιδιαίτερα όταν ασχολείται με τις παραβιάσεις της Τουρκίας σε βάρος της Κύπρου, της Ελλάδος και όχι μόνο. Σήμερα θα μας δοθεί ευκαιρία εξάλλου να έχουμε μια συνολική εκτίμηση της όλης κατάστασης. Πρόσφατα, όπως καλά γνωρίζεις, είχαμε μέσα στην τουρκοκυπριακή κοινότητα την επιλογή του νέου τουρκοκύπριου ηγέτη. Έχω επικοινωνήσει μαζί του. Του έχω εκφράσει την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητα να συμμετάσχω στην οποιαδήποτε νέα πρωτοβουλία ο Γενικός Γραμματέας ήθελε συγκαλέσει, προκειμένου να επαναρχίσει ένας δημιουργικός διάλογος, έτσι ώστε επιτέλους να επικρατήσει πραγματική ειρήνη τόσο στην Κύπρο όσο και στην περιοχή. Ελπίζω οι θέσεις που διατυπώθησαν μέχρι σήμερα από τον Τουρκοκύπριο ηγέτη να μην είναι και η τελική επιδίωξη, διότι σε μια τέτοια περίπτωση, αντιλαμβάνεστε, θα έχουμε μια εκτροπή. Εν όσο εκκρεμεί η συνάντηση, την οποία έχουμε συναποφασίσει να γίνει την επόμενη εβδομάδα, και εν όψη των πρωτοβουλειών του Γενικού Γραμματέα, δεν θέλω να προβαίνω σε δηλώσεις που μπορεί να δυναμητήσουν το κλίμα. Αυτό που λέω είναι ότι εμείς παραμένουμε σταθεροί στην εξέβρεση μιας λύσης που θα είναι λειτουργική και συνεχώς βιώσιμη, που θα στηρίζεται στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, αλλά βεβαίως και των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρα μέλος της οποίας είμαστε και θα παραμείνουμε και μετά την λύση. Με αυτά λέγοντας, και πάλι θέλω να σε καλωσορίσω και να εκφράσω τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη ολόκληρου του Κυπριακού Ελληνισμού για την άψογη στάση και στήριξη που την χάνουμε ως Άκης την έχουμε ανάγκη. Καλώς όρισες. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ μου Νίκο, σε ευχαριστώ για τα θερμά σου λόγια, για την πολύ ζεστή σου υποδοχή στην αγαπημένη μου Κύπρο. Βρισκόμαστε στα πλαίσια ενός εξαιρετικά επιτυχημένου σχήματος τριμερούς συνεργασίας. Ελλάδα, Κύπρος, Αίγυπτος, τρεις χώρες που μας ενώνουν πολλά, που έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να συνεργαζόμαστε εκ ωφελία των λαών μας, αλλά και της ευρύτερης ειρήνης σε Ανατολική Μεσόγειο. Πράγματι, έχεις απόλυτο δίκαιο να επισημαίνεις ότι αυτή η τριμερής είναι εξαιρετικά επίκαιρη λόγω του φορτισμένου κλίματος στην Ανατολική Μεσόγειο. Θέλω και εγώ με την σειρά μου να σε ευχαριστήσω από καρδιάς για την στήριξη που παρήχες στην Ελλάδα, στην κοινή προσπάθεια την οποία κάναμε στα τελευταία δύο Ευρωπαϊκά Συμβούλια να εξηγήσουμε στους εταίρους μας τι πραγματικά συμβαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο. Και πιστεύω ότι έχουμε κάθε λόγο και οι δύο να είμαστε ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι υπάρχει πια στην Ευρώπη μια διαφορετική αντίληψη για το ποιος είναι ο ταραχοποιός στη γειτονιά και γιατί οι προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας δεν αφορούν μόνο στην Ελλάδα και στην Κύπρο, αλλά αφορούν συνολικά στα γεωστρατηγικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία. Γνωρίζουμε και οι δύο, εσύ είσαι πολύ εμπειρότερος εμού στα θέματα των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων, ότι χρειάζεται δουλειά και προσπάθεια προκειμένου να αλλάξουν πολιτικές και απόψεις οι οποίες είχαν διαμορφωθεί εδώ και δεκαετίες. Αλλά θέλω να σου εκφράσω και εγώ την απόλυτη ικανοποίησή μου για το επίπεδο της συνεργασίας μας, τόσο της δικιάς μας, όσο και των υπουργών μας και των υπηρεσιακών παραγόντων, διότι χρειάζεται
πολύ συστηματική δουλειά, το ξέρεις και εσύ καλά, να μπορούμε να πετυχαίνουμε και στα συμβούλια τα συμπεράσματα τα οποία τελικά είναι προς όφελος της Ελλάδος και της Κύπρου, αναγνωρίζοντας πάντα ότι στα συμβούλια αυτά απαιτείται, όπως όλοι γνωρίζουμε, ομοφωνία. Θέλω επίσης να ακούσω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα το συζητήσουμε στη συνέχεια τις σκέψεις σου για το πώς διαμορφώνεται το τοπίο εδώ στην Κύπρο μετά τις εκλογές της περασμένης Κυριακής. Προσυπογράφω απόλυτα αυτό το οποίο είπες και χαιρετίζω την ετοιμότητα, η οποία πάντα υπήρχε και ήταν πάντα δεδομένη της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και σου προσωπικά, εν προκειμένου να προσέλθει στο τραπέζι των συζητήσεων για την επίτευξη μιας δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης στο ζήτημα του Κυπριακού. Και να προσθέσω και εγώ σε αυτό το οποίο είπες, ότι εύχομαι οι δηλώσεις οι οποίες είχαν γίνει προεκλογικά ως προς τις προθέσεις της τουρκοκυπριακής πλευράς να εντάσσονται στο πλαίσιο του προεκλογικού αγώνα αυτών των πραγμάτων που ενδεχομένως λέγονται μερικές φορές αλλά δεν εννοούνται, και ότι θα προσέλθουν όλοι στο τραπέζι των συζητήσεων λαμβάνοντας υπόψη το τι έχει συμβεί σήμερα, με απόλυτο σεβασμό στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα της Κύπρου, ώστε να βρεθεί αυτή η πολυπόθητη λύση για να επανενωθεί επιτέλους το νησί μετά από 46 χρόνια. Σε ευχαριστώ και πάλι για την θερμή σου υποδοχή και προσβλέπω σε μια πολύ ουσιαστική τριμερή συζήτηση και με τον φίλο Πρόεδρο της Αιγύπτου.